Δυσεπίλητη εξίσωση παραμένει. Εξέβρεση της κοινής συνισταμένης για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με την ανθρωπιστική κρίση να βαθαίνει κάθε ώρα που περνά. Το πρωί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Το Κρεμλίνο σε ανακοίνωση που ακολούθησε κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά για σκόπιμη κολυσιεργία στις διαπραγματεύσεις. Σημειώθηκε ότι το καθεστώς του Κιέβου προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, υποβάλλοντας όλο και πιο μη ρεαλιστικές προτάσεις. Παρ' όλα αυτά, η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη να συνεχίσει να αναζητά λύσεις σύμφωνα με τις γνωστές προσεγγίσεις στην βάση των αρχών της. Η καγκελαρία υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση εξέβρεση ειρηνικής λύσης. Ο καγκελάριος προέτρεψε τον Ρώσο πρόεδρο για κατάπαυση του πυρός, βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και πρόοδο στην εξέβρεση διπλωματικής λύσης το συντομότερο δυνατό. Το απόγευμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χθες βράδυ σε τηλεοπτική συνέντευξη αναφέρθηκε στην στάση του ΝΑΤΟ όταν η Τουρκία απειλούσε ευθέως την Ελλάδα. Qu'ai-je dit en 2019? L'OTAN est en état de mort cérébrale, c'était totalement vrai. Qui était l'ennemi, qui était la stratégie, comment ça marchait. La Turquie, membre de l'OTAN, agressait d'autres membres. C'était un drôle d'affaire. La Russie vient d'imposer un électrochoc. Le réveil. Μετά την χθεσινή επικοινωνία από την Ερτογάν, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχήμ Καλίν αποκάλυψε στο BBC ότι οι ρωσικές θέσεις συνοψίζονται σε τέσσερις άξονες που αφορούν την εγγύηση της ουδετερότητας της Ουκρανίας, την μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ, την αποναζιστικοποίηση της χώρας και την προστασία της ρωσικής γλώσσας, την αποστρατικοποίηση και την αναγνώριση της αυτονομίας του Ντονμπάς και της Κρυμαίας ως ρωσικό έδαφος. Το μεσημέρι, ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε σε εκδήλωση για την επέτειο προσάρτησης της Κρυμαίας ενώπιον χιλιάδων Ρώσων που συγκεντρώθηκαν μέσα και έξω από το στάδιο Λουζνίσκι της Μόσχας και οι οποίοι σύμφωνα με αντιπολιτευόμενα μέσα έλαβαν αμοιβή για την παρουσία τους. Χρησιμοποιώντας ακόμη και εδάφια από την Βίβλο, προσπάθησε να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. Именно в этом цель. И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο, η ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης διακόπηκε και έπεσε βήτο από συναυλία με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να σπέβδει να κάνει λόγο για σφάλμα στον σερβερ. Μόσχα και Ουάσιγκτον συνεχίζουν τους υψηλούς τόνους οι οποίοι δυναμητίζουν περαιτέρω το κλίμα. Η συνέντευξη στο αγγλόφωνο δίκτυο του RT ο Σερκέι Λαυρόφ αρχικά διέψευσε το δημοσίευμα της γερμανικής Bild ότι χθες ματιώθηκε εν πτήση επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ανέφερε ότι και οι Ρώσεις θα ενδυναμώσουν την Ρωσία, κατηγόρησε τη Δύση ότι διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ στοχεύουν σε ένα μονοπωλικό κόσμο με τις ίδιες να διαδραματίζουν τον ρόλο του σερίφη. What the American wants is unipolar world, which would be not like a global village, which would be like an American village, and maybe American saloon, where you know who is the strongest is calling the shots. Προηγήθηκαν χθες οι χαρακτηρισμοί του Αμερικανού Προέδρου Τζον Μπάιντεν με αποδέκτη τον Βλαντιμίρ Πούτιν. A murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε με ειρωνικό ύφος. Με δεδομένο τον εκνευρισμό του Μπάιντεν, την κούρασή του και το γεγονός ότι μερικές φορές ξεχνά, γεγονός που τον οδηγεί να κάνει επιθετικές δηλώσεις, δεν θα κάνουμε σκληρές εκτιμήσεις ώστε να μην προκαλέσουμε περισσότερη επιθετικότητα. Εν μέσω των φημών για κινέζική στήριξη στην Μόσχα, εκατέρωθεν προειδοποίησεις και ανταλλαγή χαρακτηρισμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα το κρίσιμο τηλεφώνημα Τζον Μπάιντεν Σι Τζινπινγκ. Οι ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου συζήτησαν τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση της Κίνας, ο πρόεδρος της χώρας ανέφερε στον Αμερικανό ομολογό του την ανάγκη αποφυγής της αντιπαράθεσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζένιφερ Ψάκη, υπογράμμισε την σημασία να παραμείνει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας.